Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούν οι επιστήμονες την επέλαση του τέταρτου κύματος με 4.696 κρούσματα χθες, που αποτελεί μαύρο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε αρχίσει μια υποστροφή και μια αύξηση του επιδημικού κύματος, χωρίς την ουσία να κοπάσει το προηγούμενο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και πού μας οδηγεί αυτό, κύριε καθηγητά, πού μας οδηγεί σε σχέση με τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τα θύματα? Μας οδηγεί σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να εκτροχιαστεί εάν δεν προσέξουμε. Η Θεσσαλονίκη, που έφτασε να ξεπεράσει ακόμη και την Αττική σε αριθμό κρουσμάτων, βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, χωρίς ακόμη να έχουν αποτυπωθεί οι επιπτώσεις από τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και την παρέλαση. Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε ήπιες αυξητικές τάσεις, ναι, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η τάση αυτή επιταχύνεται, που σημαίνει στην πράξη ότι έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Οι εφημερίες στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον εφιαλτικές, με τους γιατρούς να κάνουν έκκληση για τη λήψη μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφημερία στο Ιπποκράτειο, που τα 15 κρεβάτια COVID εντατικής είναι γεμάτα, έληξε με 47 νέες εισαγωγές. Σήμερα είχαμε μια εφιαλτική εφημερία μετά από πάρα πολύ καιρό. Θυμήσαμε μέρες του προηγούμενου Νοεμβρίου. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά στην πόλη μας. Το σύστημα υγείας δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Το εναπομείναν διακύβευμα για τις ΜΕΘ είναι τεράστιο. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, άμεσα μέτρα, στοχευμένα μέτρα, πανεθνικά μέτρα, θα βρούμε μπροστά μας πολύ δύσκολες στροφές σε αυτό το τελευταίο χειμώνα του πρώτου γύρου που μας έρχεται. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και δεν αποκλείεται μπροστά σε αυτή την κατάσταση να ληφθούν αποφάσεις για αναπροσαρμογή των μέτρων στις κόκκινες περιοχές. Αν το σύστημα υγείας στάσει σε ακραίες συνθήκες, στα όρια του, τότε θα μπορούσαν να μπουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ίσως να κλείσουν τελείως τα νυχτερινά κέντρα σε αυτές τις περιοχές. Στο τραπέζι των ειδικών υπάρχουν σκέψεις για αύξηση του αριθμού των τεστ για τους ενεβολίαστους στους χώρους εργασίας και μάσκα παντού στους μεικτούς χώρους, αλλά ακόμη και επιστροφή στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας στους αμυγείς χώρους στη διασκέδαση. Είναι σχεδόν απίθανο να πούμε ότι θα ελέγξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πρόβλημα όταν έχουμε τεράστιες περιοχές του κόσμου στις οποίες ο ιός βράζει και επομένως είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν νέες μεταλλάξεις, οι οποίες κάποιες από αυτές μπορεί και να ξεφύγουν από τα εμβόλια που έχουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει τι θα συμβεί με αυτή την πανδημία. Την ίδια ώρα, με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός είναι το μοναδικό όπλο κατά της πανδημίας, η κυβέρνηση ετοιμάζει μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια μέσω των κινητών τηλεφώνων, με καθημερινή αποστολή μηνυμάτων στους ανεμβολίαστους για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων.